Καλημέρα. 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 Παρασκευή, τριήμερο, όχι για εμάς, για τους ανθρώπους του πνεύματος, εμείς δουλεύουμε κανονικά. Περίεργο καιρό θα έχει, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά νομίζω ότι... Η τιμωρία για όσους δεν γράμουν Ναι, τότε. για τους ανθρώπους του πνεύματος. Νομίζω όμως ότι άλλο θέμα συζήτησης δεν υπάρχει εκτός από την ιστορία με τον πιλότο. Και δεν ξέρω, για πείτε, να αρχίσουμε από την Ελένη λέω σήμερα, γιατί είναι αναστατωμένη με το θέμα. Επειδή μου είμαι αναστατωμένη με την έννοια, κοίταξε, είμαι από αυτούς που σκέφτηκαν στην αρχή ότι ο άνθρωπος ήταν πολύ ψυχρός όταν τις πρώτες ώρες και τα λοιπά, αλλά παρόλα αυτά είπα είσαι πολύ καχύποπτη και του είχε συμβεί κάτι πολύ τραγικό του ανθρώπου. Όταν χθες διάβασα ότι ομολόγησε, δηλαδή εκεί πού να σου πω, τρελάθηκα, ήρθαν όλα τα γεγονότα και έκατσαν. Θέλω να σου πω ότι δεν έχω κοιμηθεί γιατί σκεφτόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος σκότωσε τη γυναίκα του, σκότωσε το σκυλί, δηλαδή με ξεπερνάει, και το κρέμασε για να φανεί ότι έγινε ληστεία. Σκότωσε τρεις πτυχές και την ψυχή του παιδιού Είμαι του. προφανώς και το παιδί τώρα δεν το συζητάμε, είναι άλλη ιστορία. Και εγώ θέλω να πω κάτι εξ αρχής. Είμαι από τους ανθρώπους που πάντα ψάχνω σε όλα τα πράγματα. Λέω ότι η κακιά η ώρα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά, εδώ πέρα δεν χωράει ο νους μας. Δεν έχεις πού να πιαστείς. Αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό που έκανε, ακόμα και αν ήταν η κακιά, και μετά το τερμάτισε. Πήγε στη μάνα αυθενής της Ελένη, κοπέλας. νομίζω... Πήρε το παιδί, το αγκαλιά και πήγε στην κηδεία, έλεγε πράγματα. Εμφανίστηκε στη μέση της έρευνας ενοχλημένος για τα σενάρια που τον αφορούσαν. Ένα λεπτό, Δηλαδή, μας Ελένη. έκανε και πλάκα. Νομίζω ότι ένα βασικό πράγμα που λένε και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι είναι ότι πολλές φορές προσπαθούμε να εξηγήσουμε τις συμπεριφορές άλλων μέσα από τη δική μας οπτική. Αυτό είναι αδύνατο. Περιγράφεις λοιπόν αυτό το πράγμα που φαίνεται σε σένα όχι απλώς τρελό, άρρωστο, ανεξήγητο, αδιέξοδο. Για εκείνον τον άνθρωπο είναι η δική του πραγματικότητα, η δική του ζωή. Εκείνος δεν μπορεί να τα δει όπως εσύ. Και βέβαια και εσύ δεν μπορείς να τα δεις όπως εκείνος. Να σου εξηγήσω γιατί το λέω. Υπάρχει η σκηνή του εγκλήματος. Και όλα αυτά τα οποία τα έχουμε και στο news, τα αναλυτικά, τα λέμε, τα ακούμε, τα βλέπουμε. Νομίζω ότι αν ψάξουμε την αιτία του κακού, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του ίχνος συναισθήματος. Και η δολοφονία που έκανε, έτσι όπως ακούω και τους ειδικούς να λένε, ήταν απλά ζήτημα χρόνου πότε θα την κάνει και σε βάρος ποιού. Δηλαδή, σκεφτείτε κάτι που μεταξύ μας το λέγαμε και δεν το λέγαμε προς τα έξω γιατί πραγματικά κάτι ξέραμε, κάτι ακούγαμε, κάτι υποψιαζόμασταν, αλλά όταν δεν έχει στοιχείο, τι να πεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στα 28 του ερωτεύεται ένα 16χρονο κορίτσι, πηγαίνει στην πρώτη ηλικίου το κοριτσάκι. 14χρονο. Από τα 14 Όχι. ήταν το φλερτ, ναι. Την εγκλωβίζει στα 16. Την κάνει παιδί στα 18. Και κάποια στιγμή αυτό το κτήμα του, γιατί τη θεωρεί κτήμα του, ιδιοκτησία, πακέτο, στα 19, σαν άνθρωπος, επειδή την έχει φυλακισμένη μέσα, λέει 19 χρονών είμαι, να δω λίγο και τι γίνεται στη ζωή. Την πιέζει. Όταν καταλαβαίνει ότι του λέει σοβαρά ότι μπορεί να φύγει, τη σκοτώνει και μετά κάνει και όλα τα υπόλοιπα που είπες. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο και σημαντικό είναι πώς χρησιμοποιεί το παιδί στο σκηνικό. Σκεφτείτε βήμα-βήμα τι έχει κάνει. Έχει δολοφονήσει τη γυναίκα του. Έχει πάει πάνω από το πτώμα της έχει δέσει τα χέρια, της έχει βάλει στο στόμα ένα πανί, δηλαδή φοβερά πράγματα με το πτώμα. Έχει πάρει το παιδί και το έχει ακουμπήσει πάνω στο πτώμα της γυναίκας του. Έχει δολοφονήσει το σκύλο με φοβερό τρόπο, τον έδεσε από την κουπαστή της σκάλας και τον κλώτησε στο κενό. Το απαγχώνησε δηλαδή το σκύλο. Όλα αυτά τι δείχνουν, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ίχνος συναισθήματος. Θέλω να σας πω και αυτό που μου είπε η Κατερίνα Ισαρέτη από το ρεπορτάζ του News πριν από λίγη ώρα και είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Όταν χθες πια τον στρίμωξαν και του είπαν ότι να αυτό, να και εκείνο, να το άλλο, πες τώρα το έκανες για να τελειώνουμε γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό το οποίο ρώτησε
ήταν τι ποινή θα αντιμετωπίσει. Θέλω να πω δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που λειτουργήσε προσπαθώντας να καλύψει ό,τι έκανε, αυτή τη στιγμή μετράει το πόσο θα μείνει μέσα και πότε θα βγει έξω. Αυτά λοιπόν δείχνουν, Ελένη μου, και δίνουν την απάντηση σε αυτό που έλεγες. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σαν και εσένα ή σαν τους περισσότερους ανθρώπους που έχουν την ένταση, το συνέστημα. Μπορεί να το βγάζουν και υπερβολικά κάποιες φορές, μπορεί να φωνάζουν. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, έτσι όπως φαίνεται, συγγνώμη που θα το πω, το άκουσα από έναν ψυχολόγο, ήταν μια μηχανή θανάτου. Σε ό,τι του στεκόταν εμπόδιο, σε αυτό το οποίο εκείνος ήθελε να είναι όπως είναι. Είναι τρομακτικό πραγματικά. Και απλώς συνειδητοποιείς, ας πούμε, ότι πραγματικά στη ζωή δεν έχεις δει τίποτα. Ξαφνιάζεσαι με πράγματα, γιατί Νίκο μου και εσύ και εγώ έχουμε κάνει χρόνια ρεπορτάζ. Και ειδικά στα το αστυνομικό έχουμε αντιμετωπίσει και πάντα εκπλήσουμε με το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, Ευαγγελία, για το πες, λέω... γιατί βλέπω και την Ευαγγελία που είναι πραγματικά αποσβολωμένη. Το έχει πει, νομίζω, πολύ ωραία, ένας Αργεντίνος συγγραφέας, πολύ γνωστός, που είναι και ψυχοθεραπευτής, ο Χορσέ Μπουκάη. Τι έχει πει? Λέει ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι αγαπάνε, στην πραγματικότητα μιλάμε για την ανάγκη τους να κατέχουν τον άλλον. Δηλαδή, σε αγαπώ όσο είσαι κοντά μου, αν θέλεις θα σε μισήσω. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, αλλά είναι όχι, ένα... Όχι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Εδώ βλέπουμε ότι είναι, για μένα είναι έτσι. Δηλαδή, από εκείνο το σημείο που μένει ο συγγραφέας και μετά, για μένα είναι... φοβάμαι ότι αν πω ότι είναι ψυχοπαθολογία, είναι ελαφρυντικό για τον τύπο αυτό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή είναι θέματα, είναι κενά, ό,τι θες. Είναι, τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσει κανείς. Αν λειτουργεί έτσι. Αυτός όχι μόνο λειτουργούσε έτσι, αλλά είχε ψυχοπαθολογία που σας το λέω ότι δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη, γιατί θεωρώ ότι είναι ελαφρυντική αυτή η λέξη για αυτόν. Ναι, όχι, το ψυχοπαθολογία το λέμε πάντα. Δεν σημαίνει ότι δεν τον βγάλουμε τρελό, γιατί η γραμμή πάντα στη νομική είναι ο καταλογισμός. Ο άνθρωπος αυτός όχι απλώς έχει καταλογισμό, αλλά με ό,τι έχει κάνει μετά για να καλύψει το έγκλημα, δείχνει ότι έχει τον απόλυτο καταλογισμό στο έπακρο και κάτι παραπάνω. Έτσι, δηλαδή, το να πεις ότι είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι διαταραγμένη, δεν σημαίνει ότι δεν έχει καταλογισμό στο έγκλημα, είναι άλλο πράγμα. Θανάση, για πες και εσύ. Υπάρχουν. Σύζυγοι σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλές φορές. Εδώ δεν έχουμε νευρασμό ψυχής. Είναι ένα έγκλημα εκ προμελέτης. Ο άνθρωπος αυτός το μελέτησε, το σχεδίασε και εγώ κρατάω επιφυλάξεις αν τα έχουμε δει όλα. Πολύ φοβάμαι ότι δεν τα έχουμε δει όλα. Και θα πω γιατί. Η κοπέλα αυτή ήξερε πολεμικές τέχνες. Το να σε πνίξει κάποιος, να νιώσεις αυτή τη φρίκη ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, αντιδράς. Πολλαπλασιάζεται η δύναμή σου. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος πάλης. Πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα? Πώς κατόρθωσε? Νευρασμό εννοείς? Όπως συγκεκρίνεται. Νευρασμό ψυχής είναι να βγάζεις ένα όπλο να πυροβολήσεις, να τον πετάξεις από τον μπαλκόνι, να τον χτυπήσεις κάπου και να χτυπήσεις το κεφάλι του και να σκοτώσεις. Δεν υπάρχει νευρασμό ψυχής. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι φόνος εκ προμελέτης, ακόμη και με βάση αυτά που λέει, που φοβάμαι ότι δεν έχουν γίνει έτσι. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και την συμμετοχή κι αλλού ατόμου. Δεν το ξέρουμε και από το ρεπορτάζ προκύπτει μέχρι τώρα ότι δεν έχουμε άλλη συμμετοχή. Νομίζω όμως ότι αυτό που λέει ο Θανάσης είναι μια πολύ σοβαρή λεπτομέρεια. Το γεγονός δηλαδή ότι μιλάμε για ένα νέο κορίτσι με γνώσεις από πολεμικές τέχνες, άρα και με μια δύναμη στο σώμα και με μια τεχνική κυρίως, το να σου πετάξουν ένα μαξιλάρι, κάτι κάνεις. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ναι, υπάρχει και η δεν είναι και ο σούπερ σωματάρας, πώς θα το πω, με τη φοβερή δύναμη, που και δύναμη να έχει θα φαινόταν πάνω στο πτώμα της γυναίκας του. Αν μου επιτρέπετε, εγώ στέκομαι και στο γεγονός ότι η κοπέλα χρειάστηκε μία... μακάρι να μην είναι έτσι. Ευαγγελία, το χάσαμε, έκανε μία διακοπή. Χρειάστηκε μία... Χρειάστηκε η κοπέλα αυτή μία βοήθεια από έναν άνθρωπο ειδικό. Ναι. Μακάρι να μην είναι έτσι, φοβάμαι ότι είναι έτσι. Η επιλογή της ψυχολόγων είναι δική του, στη λογική της χειραγώγησης. Μου προκαλεί φρίκη, αλλά πέρα έχει από αυτό, και η πέρα πολύ από σοβαρό. Θέλω να πω και κάτι ακόμη.
Επειδή όλοι σε μία στιγμή της ζωής μας μπορεί να έχουμε ανάγκη από κάποιον ειδικό να μας συμβουλεύσει σε κάτι, να μας ανοίξει ένα δρόμο, να μας βάλει τα κομμάτια του puzzle στη θέση τους. Πρέπει να είμαστε πολύ σχολαστικοί στην επιλογή. Πάρα πολύ σχολαστικοί στην επιλογή. Και το λέω γιατί γνωρίζω περιπτώσεις γνωστών και φίλων οι οποίοι πραγματικά είχαν θέμα από την επιλογή τους. Πάντως, αυτό που λέει η Ευαγγελία επίσης είναι πολύ σοβαρό. Γιατί, σκεφτείτε κάτι, το ζευγάρι αυτό διαπιστώνει διαγνώση και την ανάγκη του κάπου τέλος πάντων να μιλήσει. Βρίσκουν έναν άνθρωπο ο οποίος τελικά φαίνεται ότι δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Γιατί έχουμε την τραγική κατάληξη. Δεν είναι δε μόνο ότι δεν έχει βοηθήσει, αλλά από αυτά που μέχρι τώρα ξέρουμε, κρατήστε το αυτό γιατί το λέω έχοντας κάτι στο μυαλό μου, φαίνεται ένα κορίτσι το οποίο, μάλλον η ψυχολόγος αυτή φαίνεται μια γυναίκα η οποία δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Γιατί το πρόβλημα τελικά δεν ήταν το κορίτσι, η Καρολάιν. Ήταν ο Μπάμπης, ο πιλότος. Γιατί είπα, κρατήστε τον αστερίσκο. Από το περιβάλλον της ψυχολόγου διαρρέεται ότι εκείνη έχει δώσει στοιχεία τα οποία έχουν φωτίσει την, ας πούμε, ψυχολογία του Μπάμπη. Η αλήθεια είναι ότι δημόσια εμείς ξέρουμε ότι τον εκθιάζει συνεχώς. Το τι έχει πει στην αστυνομία δεν το ξέρουμε, αλλά κάποια στιγμή θα φανεί, δικογραφία θα υπάρξει, δικαστήριο θα γίνει, άρα θα αποκτήσουμε γνώση του πράγματος. Σε κάθε περίπτωση. Δεν ήταν και ειδική, από ό,τι καταλάβω. Και δεν ήταν ειδική, μα αυτό λέει η Ευαγγελία. Ότι αν χρειαστεί τον ειδικό. Ο ψυχοθεραπευτή λέει στον ασθενή. Έχει δίκιο 100% η Ευαγγελία. Πρόσεχε το παιδί σου. Μην μιλάς, μίλησα μυστικά τη οικογένεια. Ποιο επιστήμονα τα λέει αυτά. Κανένα. Μάλιστα. Σοβαρό. Δείχνει χειραγώγηση. Πολύ σοβαρή διάσταση αυτή. Πολύ, πάρα πολύ. Και καλά κάνει η Ευαγγελία και την επισημαίνει, γιατί πολλά νέα ζευγάρια μπορεί να ζητήσουν βοήθεια, γιατί το ξέρουμε ότι, εντάξει, η συνύπαρξη δύο ανθρώπων, ειδικά όταν είναι νέοι, μπορεί να βγάλουν προβλήματα. Και έχει 100% δίκιο η Ευαγγελία σε αυτό που λέει, ότι πρέπει να είναι προσεκτική στην επιλογή. Να στην κλείσουμε επιλογή του ανθρώπου γιατί... που θα εμπιστευτούν την ψυχή του και άλλο... τα προβλήματά του. Άλλο θέμα δεν έχει μέρα. Θέλοντας να πω κάτι το οποίο όλο αυτό το διάστημα των περίπου 40-45 ημερών που έχει γίνει το έγκλημα, πραγματικά το φέραμε ως βάρος. Υπήρχε μία από την αρχή εικόνα ότι σε αυτή την ιστορία κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ο τρόπος που ο άνθρωπος αυτός μιλούσε, το πώς κοιτούσε τις κάμερες, η εκφορά του λόγου του και μια σειρά από μηνύματα έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ήταν το θέμα συζήτησης σε όλες τις παρέες. Θέλω να σας πω ότι όπου βρέθηκα αυτόν τον 1,5 μήνα, ο κορονοϊός ήταν το δεύτερο ή το τρίτο θέμα συζήτησης. Το πρώτο ήταν αυτό. Πες τι είναι αυτό. Σκότωσε ο πιλότος. Και υπήρχε διάχυτο το ερώτημα, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο τελικά εξέπληξε. Περίπου οι περισσότεροι, όσο ο καιρός περνούσε, αναρωτιόντουσαν αν είναι εκείνος ο δράστης. Και υπήρχε και ένα bullying όταν πήγαινες να βάλεις κάποια ερωτήματα ή να πεις 2-3 κουβέντες, γιατί το υπέστημεν. Ένα bullying ότι τι είναι αυτά που λέτε. Κιτρινίζεις. Το λέω λοιπόν τώρα εκ των υστέρων, γιατί κυρίως αφορά τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος και στην εκπομπή και στην εφημερίδα του και στο Βήμα έγραφε αυτά τα ερωτήματα και είχε υποστεί μια δρυμία τέτοια επίθεση και την υπέστηκε από τον πιλότο. Έχουμε μηνύματα, θα τα δείξουμε το απόγευμα. Αλλά από τον πιλότο πες λογικό είναι, γιατί πήγαινε να υπερασπίσει τη θέση. Τους υπόλοιπους δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Τέλος πάντων, Νίκο, να πούμε όμως και τη στάση των μέσων ενημέρωσης, πρέπει να πούμε δύο καλά λόγια στη λογική ότι ενώ πολλά μέσα γνώριζαν και τα λοιπά, δεν έβαλαν κανένα, δεν δημιούργησαν προβλήματα στην έρευνα της αστυνομίας, έτσι. Καλά, αυτό είναι νομίζω, να το πούμε και αυτό. Νομίζω το αυτονόητο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα, γι' αυτό έχει και άλλα πολλά ημέρα. Διάβασα και το κομμάτι της Ελένης για τον Πολάκη και καταλαβαίνω ότι πια στο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει μεγάλη φαγούρα, το κομμάτι στο News δεν εννοώ. Ναι, μεγάλη, μεγάλη βαβούρα, μεγάλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέλους ήρθε η ώρα να υπάρξει βαβούρα στο ΣΥΡΙΖΑ και για τον Πολάκη. Καλά, μην ανοίξουμε το θέμα, να σας πω κάτι. Σε όλα τα κόμματα, το να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος... Από στενούς συνεργάτες. Ναι, πες το, Ελένη, πες το, συγγνώμη.
Ναι. Του Αλέξη Τσίπρα. Ότι πλέον δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να αμφισβητεί τον Τσίπρα, τον ίδιο τον Τσίπρα. Γιατί και γι' αυτό στο κομμάτι ο Συμπούν θα δούνε ότι μου επεσήμαναν μια σειρά από ενέργειες που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και κυρίως για το γεγονός ότι πρωτοστάτησε στην ιστορία της πατέντας. Δηλαδή να έχουμε περισσότερα εμβόλια. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Μην ξεχνάμε, Ελένη, μην ξεχνάμε κάτι. Ο Τσίπρας, φερόμενος αυτονόητα υπεύθυνα, δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς, αλλά το έκανε και να το καταλογίσουμε. Πήγε και εμβολιάστηκε, όχι πρώτος, αλλά την πρώτη-δεύτερη μέρα, έτσι. Δηλαδή, υπεύθυνα. Μετά την επόμενη μέρα από τον Πρωθυπουργό. Υπεύθυνα λειτουργήσε στο θέμα των εμβολίων. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και όσο και αν ακούγεται αυτονόητο, είναι μια υπεύθυνη λειτουργία. Και έχει από κάτω αυτόν που είχε βάλει εκείνος Υπουργό Αναπληρωτή Υγείας να μπαίνει στο χειρουργείο ανεμβολίας τους. Αφήστε το πολιτικό κομμάτι. Εγώ θέλω να πω ότι είναι ένας γιατρός ο κύριος Πολάκης, ο οποίος μπαίνει σε χειρουργεία και εντατικές ανεμβολίας τους. Έτσι. Από κάτω. Έχεις δίκιο, το είπα και χθες. Έλα, από πες το, Θανάση. Θανάση, πάρ' το από την αρχή, γιατί πάλι κάνει κάποιες διακοπές. Γράφει ο Δημήτρης ο Καμπουράκης σήμερα, ο συνάδελφός μας στο Liberal. Μήπως έφτασε η ώρα ο κ. Πολάκης να πίνει ρακές με τη Ραχίλ Μακρύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε και τα υπόλοιπα στο News. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα.